μητέρα του κυρίου του Κατσίφα. Και για να μην η γυναίκα τώρα καταλαβαίνουμε την ταλαιπωρία της, να της πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Κατσίφα. Η δόλα η μάνα του Κωνσταντίνου μου. Κυρία Κατσίφα, να σας ρωτήσω κάτι. Βρισκόμαστε τώρα σε μετέωρα ερωτήματα. Εσάς τι σας λένε εκεί οι αρχές, τι συνέβη, έχετε καταλήξει το τι συνέβη και σκοτώθηκε το παιδί σας? Κανένας δεν μας εξηγεί τίποτα. Τους είπα τι έγινε, άμα έκανε το παιδί μου τίποτα, έχει δικαιοσύνη, τους είπα. Θα μπορούσαν, πιστεύετε, να τον πιάσουν χωρίς να το σκοτώσουν? Γιατί το παιδί μου ήθελε τη μάνα Ελλάδα, γιατί με στέλνει στον τόπο του. Και αυτοί δεν χωνεύουν, παιδί μου, από αυτά. Δεν χωνεύουν, παιδάκι μου. Μπήκε η αστυνομία στο σπίτι σας εκείνη την ημέρα? Μπήκε η αλβανική αστυνομία στο σπίτι σας? Ω, παιδάκι μου. Με πέταξαν πέρα με το όπλο και εγώ άνοιξα τα χέρια μου και δεν τους άφηνα, δεν ήξερα τι γινότανε. Και τους είπα τι γίνεται, παιδιά μου, πείτε μου τι γίνεται. Ο Κώστας που είναι, ο Κώστας μπάμπουμ, τις πόρτες μπάει, σπάσαν την πόρτα. Με πέταξαν πέρα και ζήτησα εισαγγελέα και τους λέω θα έρθει εισαγγελέα, δεν σας αφήνω να μπείτε μέσα και εμένα δεν μ' άκουσα. Εσείς τώρα, κυρία Κατσίφα, τι έχετε κάνει, φωνάξατε Έλληνα πραγματογνώμονα, έχετε υποβάλει μηνύσεις, τι έχετε κάνει για να μάθετε την αλήθεια? Έκαμαν τα παιδιά εκεί γαμπρί με εδώ, έκαμαν και μήνυση και πολλά έκαμαν. Και μπήκαν στο ταβάνι εγώ πάνω, όλα τα άρχισαν κάτω, το δωμάτιο του παιδιού μου. Εσείς πήγατε να πάρετε τη σωρό του παιδιού σας ή όχι ακόμα? Δεν πήγαμε ακόμα, αυτοί ήθελαν να μας τη δώσουν από την πρώτη μέρα. Ναι. Αλλά εμείς κάνουμε έρευνες παιδοπέ εκεί να μας βοηθήσουν. Οι γιατροδικαστές από την Υποταγιάννα. Εσείς, κυρία Κατσίφα, πιστεύετε ότι το σκότωσαν επίτηδες το παιδί σας? Επίτηδες. Έχουν μίσος για τον ελληνισμό. Δεν χωνεύουν αυτή η Ελλάδα, δεν χωνεύουν εγώ και Ήπειρο. Είχε ξανά μπλεξίματα ο Κωνσταντίνος, κυρία Κατσίφα, με την αλβανική αστυνομία? Ποτέ, παιδάκι μου. Μόνο που το άρεσε να σήκωνε τις σημαίες. Και σήκωνε τη σημαία εδώ στην αυλή μας, το χαίροντανε. Γιατί το παιδί μου έφυγε 6 χρονών στην Ελλάδα. Και είχε αυτό τον πόθο μέσα. Το σκότωσανε, μου είπε ο πρόεδρος και είπε: ζήτω Ελλάδα, ζήτω ελληνισμό, ζήτω Ελλάδα. Όλα τα προηγούμενα χρόνια σήκωνε σημαίες, όπως λέτε, ήταν η πρώτη χρονιά? Όλα τα φέτος χρόνια, 5-6 χρόνια, παιδί μου ερχότανε στις 28 Οκτωβρίου και σήκωνε τις σημαίες και στόλιζε το χωριό και στόλιζε την Αγία Σκέπη για τους ήρωάς μας που έχουμε, για τους λεβέντες εκεί. Όλα το παιδάκι. Είχαν ξαναγίνει, κυρία Κατσίφα, κάποια περιστατικά και στοχοποιούσαν το παιδί σας οι Αλβανοί? Είχε συμβεί κάτι άλλο? Όχι. Όχι, παιδάκι μου, όχι. Σας είχε εκφράσει ανησυχία, κυρία Κατσίφα, ότι κάτι συμβαίνει? Να σας πω και ένα. Ναι. Δεν είναι μόνο από την αστυνομία. Η αστυνομία τα μαθαίνει από κολαούζους από το χωριό. Mm-hmm. Που το παιδί μου ήταν δραστήριο και λεβέντης και έξυπνο. Δεν ήταν αποκοιμημένο παιδί. Ήθελα να το λυγίσουν το παιδί μου. Γι' αυτό μου το φάγαν το παιδάκι μου. Γι' αυτό μου το φάγαν το λεβέντι μου. Άρα λέτε επίτηδες το σκότωσαν το γιο σας? Ναι, σου λέει να στολίσει όλο το χωριό. Τον προκάλεσαν και έριξαν αυτοί όπλα. Και αυτός ποιος? Αυτό το έκαναν για να φοβήσουν και τους άλλους, ναι, Έλληνες που ζουν εκεί. Ναι. Γιατί έγινε αυτό? Ποιος του το έδωσε, παιδί μου, το όπλο? Όχι, λέω, επειδή λέτε ότι ταλαιπωρείστε και τραβάτε πολλά από τους Αλβανούς και τα λοιπά και δεν σας χωνεύουν και ούτω καθεξής. Όχι. Λέω, η δολοφονία του γιού σας έγινε και για αυτό το λόγο, για εκφοβισμό στη μειονότητα? Για Θεού, το χωρίς άλλο, το πρώτο. Το πρώτο. Είμαστε φοβισμένοι, αγόρι μου. Θα είμαι μια μάνα τρομερή. Θα είμαι δυνατή για το λεβέντι μου που είπε ήρωα. Για την Ελλάδα και για τη Βόρειο Ήπειρο. Που ήμασταν σκλαβωμένοι μια ζωή από τους Αλβανούς. Τι θα κάνετε τώρα, κυρία Κατσίφα? Πόσες οικογένειες ζείτε εκεί στους Βουλιαράτες? Πόσες οικογένειες ελληνικές ζείτε εκεί? Εδώ ήταν με εκείνα τα χρόνια με το Χότζα, ήταν 1000 κατοίκοι. Εδώ δεν θα είναι τώρα το 150 άτομα. Θα μείνουν. Τι λέει ο κόσμος τώρα εκεί μετά από αυτό το περιστατικό που είναι πάρα πολύ σοβαρό? Τι λένε εκεί οι Έλληνες? Και λένε άδικα έφαγαν το παιδί. Κυρία Κατσίφα, έχετε εικόνα αν το παιδί πρώτα το συνέλαβαν και μετά το σκότωσαν? Σας έχει ενημερώσει κάποιος? Δεν το συνέλαβαν το παιδί μου. Το παιδί μου δεν το συνέλαβαν. Έβαλαν τα σκυλιά του στρατού. Πήραν το μπουφάν του που είχε κάνει φαντάρο στην Ελλάδα. Του πήραν το μπουφάν και εγώ το τραβούσα και με πέταξαν πέρα. Το θέλω το παιδί μου να το μυρίζω το μπουφάν του. Μέσα από το σπίτι, μέσα από το σπίτι πήραν ρούχα του. Παιδί μου το πήραν το μπουφάν. Και τώρα ξαναπάνω στα σκυλιά να πάρει οσμή.
Και αυτό το έβρε το ελικόπτερο απάνω. Πέρασε στο σπίτι μας το ελικόπτερο γύρω-γύρω. Και το έβρε απάνω. Δεν ξέρουμε που το ελικόπτερο το σκότωσαν. Mm-hmm. Αυτοί από κοντά ή από μακριά τώρα θα βρεθούν όλα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κατσίφα. Έχουν δεχτεί οι αλβανικές αρχές να έρθει Έλληνας πραγματογνώμονας για να εξετάσει τη σωρό του παιδιού σας ή όχι? Ναι, θα έρθει. Θα έρθει, αγόρι μου, Έλληνα γύρεψαμε. Δεν θέλουμε Αλβανούς. Οι Αλβανοί μας τον έδιναν από την πρώτη μέρα και λέγανε πάρτε τον. Πάρτε τον. Το λέω γιατί εμείς μαθαίνουμε το αντίθετο, ότι δεν δέχονται οι αρχές να έρθει η πραγματογνώμονας. Αυτό λένε κάποιες πληροφορίες. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ακριβώς. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μας βοηθήσουν. Mm-hmm. Για να μάθετε την αλήθεια, βέβαια. Για να αλλάξει αλήθεια, αλήθεια θέλω για το γιο μου. Mm-hmm. Να ήταν από αυτή η ψυχούλα του. Τι σκέφτεστε τώρα μετά από αυτό? Είστε μάνα, καταλαβαίνουμε κανείς πώς μπορεί να νιώθει μια μάνα που χάνει το παιδί της. Δεν υπάρχει τίποτα πιο δραματικό. Τι σκέφτεστε? Σκέφτεστε να φύγετε από την περιοχή? Θα μείνετε εκεί, θα παλέψετε σαν Έλληνες, τι θα κάνετε? Αχ, λένε οι κόρες μου, μανούλα μου, πατέρα μου, δεν θα κάτσετε εδώ. Θα κάτσω κοντά στο παιδί μου, στο λεβέντι μου. Δεν θα φύγω πουθενά. Δεν θα λυγίσω, του λέω. Εδώ θα μείνω στον τόπο μας, του λέω. 20 χρόνια παλικάρι μου δούλευα στην Αθήνα. 20 χρόνια έμεναμε στην Αθήνα με το σύζυγο. Και είπαμε τώρα, πήραμε τη σύνταξή μας να πάμε να ρεμίσουμε λίγο στο χωριό. Αλλά εδώ δεν ηρεμείς. Κυρία Κατσίφα, σας είχε πει ποτέ ο Κωνσταντίνος αν δεχόταν απειλές το τελευταίο διάστημα ή αν φοβόταν κάτι? Όχι, εγώ του τα έλεγα. Εγώ του τα έλεγα, γιατί του έλεγα, Κωνσταντίνε μου. Εδώ τι φοβόσασταν εσείς, γιατί του τα λέγατε? Είμαι στο γράφο. Του έλεγα εδώ έχει αρπακτικά, πρόσεχε. Αυτό του έλεγα του παιδιού μου. Mm-hmm. Δεν φοβόταν αυτό. Δεν κάνω τίποτα, έλεγε. Ήταν δραστήριος βέβαια ο γιος σας. Ήταν και με άλλους φίλους εκεί και με άλλους Έλληνες. Ήταν δραστήριο παιδί. Κι άλλα παιδί. Πολύ δραστήριο, έξυπνο παιδί, παλικάρι. Γι' αυτό μου το φάγανε το παιδί μου. Έχετε και ένα εγγόνι, κυρία Κατσίφα, έτσι. Ήθελε να διορθώσει ένα μίξ Ελλάδα με τη Βόρεια Ήπειρο. Παιδί μου, του λέω. Πρέπει να περάσουμε πολέμη για να γίνει αυτό. Θα μας φάνει η Αλβανία του. Κυρία Κατσίφα, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία.